των επιπτώσεων της κρίσης. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα, κάνοντας στοχευμένες και συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε όλο το εύρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Παρεμβάσεις που στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, αλλά και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που στήριξαν τις επιχειρήσεις, αλλά και τον ζωτικό τομέα της υγείας, δημιουργώντας έτσι ένα δυνατό δίχτυ προστασίας. Συγκεκριμένα σε τρεις διαφορετικές φάσεις τέθηκαν σε εφαρμογή 60 περίπου σχέδια που αφορούσαν 5 κύριες κατηγορίες. Την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων, τη στήριξη ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, τη στήριξη του τομέα της υγείας, μέτρα για στήριξη των δανειοληπτών και μέτρα για σχέδια γενικής φύσεως προς στήριξη των επιχειρήσεων. Στην προσπάθεια μας αξιοποιήσαμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι για το οποίο είχαμε διαβεβαιώσει από την αρχή. Ενδεικτικά θέλω να αναφερθώ στην αξιοποίηση του εργαλείου Sure. Ένα εργαλείο το οποίο θα προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη υπομορφή χορηγουμένων δανείων στα κράτη-μέλη για σχέδια προς αντιμετώπιση της ανεργίας και τους κίνδυνους στην αγορά εργασίας λόγω της κρίσης COVID-19. Με την έγκαιρη δράση και σχεδιασμό μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε την Κύπρο στην πρώτη ομάδα 15 κρατών μελών για το σχέδιο Sure. Τα σχέδια τα οποία υποβλήθηκαν από τα κράτη-μέλη κυμαίνονται από 1 μέχρι 8 σχέδια ανά κράτος μέλος, με μέσο όρο τα 5 σχέδια. Η Κύπρος, μαζί μόνο με άλλα 3 κράτη-μέλη, έτυχε έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του μέγιστου αριθμού σχεδίων, δηλαδή 8. Κάτι το οποίο καταδεικνύει τόσο το εύρος όσο και τη στόχευση ενός έγκαιρου κυβερνητικού σχεδιασμού. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι το ύψος των δανείων του εργαλείου Sure ως ποσοστό του ΑΕΠ ανά κράτος μέλος κυμαίνεται από 0,5 μέχρι 2% του ΑΕΠ. Η Κύπρος μαζί με άλλα μόνο 2 κράτη θα λάβουν το υψηλότερο ποσοστό δανείων, δηλαδή από 2% του δικού του ΑΕΠ. Μέσω του μηχανισμού αυτού η Κύπρος αναμένεται να ωφεληθεί σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη διάρκεια των δανείων είναι 15 χρόνια και με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό που θα μπορούσε να δανειστεί η Κύπρος. Η αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση και με άλλες χώρες είναι κάτι που σήμερα αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και από τους ίδιους τους οικονομικούς δείχτες και τις προβλέψεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat μόλις πριν 2-3 μέρες, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Ιούλιο όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά ήταν και οριακά μειωμένο, σημειώνοντας από τις καλύτερες επιδόσεις μεταβολής της ανεργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φυσικά δεν οδηγεί σε εφησυχασμό. Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες που βιώνουμε, η οικονομική πολιτική διαχείριση της κρίσης θα έπρεπε να ήταν ευέλικτη και μεταλλασσόμενη, ανάλογα με τις συνθήκες πανδημίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις δυνατότητες του κράτους και των ίδιων των δημοσίων οικονομικών. Είχαμε πει ότι θα εξαντλούσαμε όλα τα περιθώρια, χωρίς όμως να διακινδυνεύσουμε την οικονομία και λαμβάνοντας υπόψη το αβέβαιο περιβάλλον που δημιουργούσε η πανδημία. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που, έχοντας αναλύσει εκτενώς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην οικονομία και με πλήρη σεβασμό στα εργασιακά θέσμια για τον κοινωνικό διάλογο, ο Υπουργός Εργασίας θα ανακοινώσει αμέσως μετά τους σχεδιασμούς μας για τους επόμενους μήνες όσον αφορά τη στήριξη των εργαζομένων, αλλά και νέες ρυθμίσεις που αφορούν την αγορά εργασίας. Όσον αφορά τον καταρτισμό της μελλοντικής οικονομικής πολιτικής μας, θα πρέπει σε συνδυασμό με την οικονομική ευελιξία που επιδείξαμε στο παρελθόν για στήριξη της οικονομίας, να λάβουμε επίσης πολύ σοβαρά υπόψη και το μακροοικονομικό περιβάλλον, έτσι ώστε οποιασδήποτε αποφάσεις μας να μην θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, τα οποία, όπως όλοι γνωρίζετε, βρίσκονται υπό δοκιμασία. Με βάση τα πιο πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία, η ύφεση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 20, δηλαδή την περίοδο που εφαρμόστηκε το lockdown και τα περιοριστικά μέτρα, ανήλθε στο 11,9%, ενώ το πρώτο εξάμηνο ανήλθε στο 5,5%.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, η πρόβλεψη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την πρόβλεψη του περασμένου Απριλίου, δηλαδή παραμένει το βασικό σενάριο για συρρήκνωση του ΑΕΠ κοντά στο 7%, παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός κινείται με βάση το κακό σενάριο. Σε σχέση με την κατανάλωση, το πρώτο εξάμηνο του 2020 η ιδιωτική κατανάλωση σημείωσε μείωση της τάξης του 2,5%, ενώ η δημόσια κατανάλωση σημείωσε αύξηση της τάξης του 16,9% σε σύγκριση με πέρσι και συνολικά η κατανάλωση παρουσίασε αύξηση της τάξης 1,3%, συγκρατώντας ουσιαστικά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Και σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης είναι αυτή η οποία έχει δώσει και θετικό σημείο όσον αφορά την κατανάλωση σε σχέση με πέρσι και είναι η κρατική παρέμβαση και η οποία οδήγησε σε μετριασμό στο ελάχιστο των επιπτώσεων. Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας κατά το πρώτο εξάμηνο παρουσιάσε ωριακή μόνο αύξηση της τάξης του 7,1% του εργατικού δυναμικού σε σχέση με 6,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποδεικνύοντας ότι οι πολιτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση για συγκράτηση των απολύσεων υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικές. Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, το δημοσιονομικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στο πλην 4% του ΑΕΠ, σε σχέση με την πρώτη COVID πρόβλεψη για πλεόνασμα της τάξης του 1,1%. Αυτό συνεπάγεται επιδείνωση της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ περίπου για το πρώτο μισό του έτους, η οποία δεν επήλθε μόνο από τις αυξημένες δαπάνες λόγω των προγραμμάτων στήριξης, αλλά και από την απώλεια εσόδων. Αυτή είναι μια εξέλιξη απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη, που δεν παρεκκλίνει, και θέλω να το τονίσω, από τις προβλέψεις τις οποίες είχαμε κάνει από την αρχή της κρίσης. Τον Απρίλιο, δηλαδή ένα μήνα μετά την κρίση, η επίσημη πρόβλεψη της κυβέρνησης, η οποία κατατέθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας που αφορά το δημοσιονομικό ισοζύγιο, έκανε λόγο για έλλειμμα της τάξης για φέτος της τάξης του 4,3%. Άρα και εδώ είμαστε σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και αποδεικνύει για την ορθότητα του σχεδιασμού μας. Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι λόγω του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ενισχυθούν τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους, το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί. Το δημόσιο χρέος έχει ανέλθει στο 120% του ΑΕΠ σε σχέση με 95,5% του ΑΕΠ το τέλος του 2019. Ενώ για ολόκληρο το 2020 αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 117% του ΑΕΠ. Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι το ύψος του δημόσιου χρέους είναι τέτοιο που επιβάλλεται να τεθεί εκ νέου σε μια πτωτική πορεία, η οποία θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της Κύπρου στο εξωτερικό και όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης. Η διασφάλιση μιας υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και η θωράκιση της δημόσιας οικονομίας, είναι απόλυτα επιβεβλημένη, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα να μην απειληθεί ούτε η εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε οι επωφελείς κοινωνικές ή αναπτυξιακές πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια και είναι οι πολιτικές οι οποίες προστάτευσαν και το κοινωνικό δίκτυο, αλλά προσφέρουν και στην ανάπτυξη του τόπου. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι και συνεπώς η δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί πλέον να είναι τόσο επεκτατική όσο ήταν κατά την πρώτη κρίση περίοδο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η αβεβαιότητα σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις στην οικονομία παραμένει όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατ' επέκταση, η πορεία της κυπριακής οικονομίας, μιας ιδιαίτερα ανοιχτής οικονομίας και λόγω του τουρισμού, αλλά και λόγω της ναυτιλίας, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της παγκόσμιας πανδημίας, αλλά και την αντιμετώπιση της πανδημίας σε άλλες χώρες.
δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, που όπως βλέπετε υπάρχουν και εκεί παλινοδίες που ανατρέπουν τους σχεδιασμούς και τους δικούς τους, αλλά ενδεχομένως και δικούς μας σχεδιασμούς που αφορά την επίπτωση της εξωτερικής ζήτησης η οποία προκαλείται από αυτές τις χώρες σε τομείς δικούς μας, όπως π.χ. ο τουρισμός. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ως μέρος της πορείας ανάκαμψης τη βέλτιστη συμμετοχή μας στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει επίσης να επιμείνουμε στην αναθεώρηση του αναπτυξιακού μας μοντέλου, μια διαδικασία η οποία βρίσκεται ήδη εν εξελίξη μαζί με το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας, καθώς και την επαναφορά των μεταρρυθμίσεων. Ειδικά σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και θεσμικά αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια ανάκαμψης στη μετά του COVID εποχή τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ταμείο το οποίο έχει ως φάρο τις επόμενες γενναίες και είναι γι' αυτό άλλωστε που φέρει τον τίτλο «Επόμενη γενναία Ευρωπαϊκής Ένωσης». Είναι ένα ταμείο μέσω του οποίου η Κύπρος έχει την δυνατότητα να αντλήσει κονδύλια ύψους 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια, κονδύλια που αφορούν τόσο την επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά και κονδύλια τα οποία αφορούν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μείνουν πίσω. Η αξιοποίηση του εργαλείου έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι τα κονδύλια αυτά θα υποκαταστήσουν τα επόμενα χρόνια και δαπάνες του υπροπολογισμού, υποβοηθώντας στην ουσία το δημοσιονομικό ισοζύγιο της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο γεγονός ότι τα κονδύλια αυτά θα δοθούν κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα και ορόσημα, αλλά και αυστηρές προϋποθέσεις. Αυστηρές προϋποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, οι οποίες μεταρρυθμίσεις προτείνονται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των εκθέσεων που γίνονται για την Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι φυσικά μεταρρυθμίσεις τις οποίες η χώρα έχει ανάγκη, αλλά δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Και για να καταφέρουμε την βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων, δεν θα έχουμε την πολυτέλεια να τις αγνοήσουμε. Η έγκριση του προγράμματος μας για ταμείο ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο στοχεύουμε να ετοιμάσουμε μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά και αποδέσμευση των κονδυλίων, θα εδράζεται στην αυστηρή αξιολόγηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα. Γι' αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη και η συνεργασία όλων. Όλης της πολιτείας, των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών κομμάτων, της Βουλής, της Κυβέρνησης, ούτως ώστε να καταφέρουμε να αντλήσουμε σε μέγιστο βαθμό αυτά τα κονδύλια. Αλλιώς, απλώς θα αποπληρώνουμε τη συνεισφορά μας, την αυξημένη μας συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Καταλήγοντας, θέλω και πριν να δώσω το λόγο στη συνάδελφο, θα θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία μου ότι συλλογικά, ότι με σκληρή δουλειά, αλλά και με πνεύμα συνένεσης, θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες όχι μόνο για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, την μεγάλη κρίση υγειονομική και οικονομική λόγω του COVID, αλλά για να δημιουργήσουμε, να θέσουμε στέρεα θεμέλια σε μια δυνατή οικονομία στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Οικονομικών. Ο λόγος τώρα στην Υπουργό Εργασίας, κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου, για την παρουσίαση των σχεδιασμών της κυβέρνησης όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Σε συνέχεια, όσον έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση σήμερα, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει αποφασίσει η ενίσχυση της αγοράς εργασίας, η διεύρυνση και επέκταση των υφιστάμενων μέτρων, αλλά και νέων μέτρων, υπέρ των εργαζομένων, των ανέργων και με στόχο να διασφαλιστούν και τα δικαιώματα των εργαζομένων, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι άνεργοι να μπορέσουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας ή να ενταχθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας. Θέλω να αναφέρω ότι σύμφωνα με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, ολοκληρώσαμε κοινωνικό διάλογο
τόσο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και τις εργοδοτικές. Τους έχουμε ακούσει. Είδαμε τις δικές τους αγωνίες και γι' αυτόν έχουμε καταλήξει σε κάποια μέτρα τα οποία πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά και για διασφάλιση της εργατικής ειρήνης, αλλά και τη διασφάλιση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Η πρώτη μας απόφαση αφορά την επέκταση των μέτρων, των σχεδίων μας, που εφαρμόζουμε από τις 16 του Μάρτη μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις, θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι και αυτήν τη δύσκολη περίοδο να πάρουν μία ανάσα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Το σχέδιο των ξενοδοχειακών μονάδων και των τουριστικών καταλυμμάτων θα ισχύσει μέχρι και τέλος Οκτωβρίου με έναν ποσοστό επιδότησης του 80% των εργαζομένων στο 60% του μισού των εργαζομένων. Με μία προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40%. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τα ξενοδοχεία είναι ότι μετά την 1η Νοεμβρίου και μέχρι τέλος Μαρτίου υποχρεούνται όσοι θα λάβουν μέρος στα σχέδια μας να μην προβούν σε απολύσεις και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αλλά ταυτόχρονα να ενταχθούν στο σχέδιο της πλήρους και μερικής αναστολής, το οποίο ισχύει εδώ και χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θέλω να πω ότι αυτό το σχέδιο, γιατί μέχρι τώρα αφορούσε την ελεύθερη αμόχωστο, αλλά και την ΠΑΦΟ, θα επεκταθεί, θα τροποποιηθεί, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, τα οποία βρίσκονται σε ολόκληρη την Κύπρο. Όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο, το οποίο είναι οι οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με τον τουρισμό ή συνδέονται με τις επιχειρήσεις που λόγω των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστές, θα υπάρχει επιδότηση του 65% των εργαζομένων με μία επιδότηση πάλι του 60% εφόσον υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40%. Θέλω να πω ότι θα υπάρχει ο όρος και η προϋπόθεση ότι όσοι ενταχθούν στα σχέδια δεν θα μπορούν να απολύσουν οποιονδήποτε εργαζόμενο μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου. Αλλά και οι συνδεόμενες επιχειρήσεις με τον τουρισμό υποχρεούνται να ενταχθούν στο σχέδιο της πλήρους και μερικής αναστολής από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Το τρίτο σχέδιο ήταν για ορισμένες επιχειρήσεις, ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες επιχειρήσεων. Θέλω να πω ότι θα συνεχιστεί και αυτό το σχέδιο, εφόσον υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40%, με ένα 50% επιδότηση των εργαζομένων και 60% του μισθολογικού κόστους. Να σημειώσω ότι στα σχέδια μας, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα, θα επιδοτούνται στο 100% όπως ίσχυε και μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα, για όσες επιχειρήσεις είναι με διάταγμα του Υπουργείου Υγείας κλειστές, θα συνεχίζουν να επιδοτούνται μέχρι 9 εργαζόμενους στο 100% πέραν των 9 εργαζομένων στο 90% των εργαζομένων τους. Θα συνεχίσει το ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων, δηλαδή για αυτούς που αυτήν τη στιγμή είναι εκτός εργασίας, και επιπρόσθετα ορισμένες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό,
ή άμεση σχέση με τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές με διατάγματα, όπως φωτογράφοι, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ενοικίασης, συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών, οδηγοί ταξί, οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, θα συνεχίσουν και άλλες κατηγορίες, θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η δεύτερη δέσμη μέτρων, οι οποίες έχουν αποφασιστεί σήμερα, τα οποία έχουν αποφασιστεί σήμερα, είναι από την αρχή ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, με μια δαπάνη πέραν των 14 εκατομμυρίων ευρώ, θα εξαγγελθούν και θα υλοποιηθούν ειδικά σχέδια κατάρτισης εργαζομένων, με στόχο να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτά τα σχέδια 1.000 επιχειρήσεις, έτσι ώστε μία εβδομάδα το μήνα να καταρτίζονται οι εργαζόμενοι σε θέματα ψηφιακών γνώσεων, σε θέματα ασφάλειας και υγείας, σε θέματα υγιεινής που είναι τόσο σημαντικά τη σημερινή εποχή που αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της πανδημίας, και αυτό θα έχει και ως αποτέλεσμα ότι το μισολογικό κόστος σε μία επιχείρηση αντιλαμβάνεστε ότι θα μειώνεται πέραν του 25%. Εφόσον μία εβδομάδα θα είναι η αποζημίωση με κατάρτιση από το σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί από την αρχή ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, ένα άλλο σχέδιο που θα υλοποιηθεί από την αρχή ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού είναι πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους που ήδη σήμερα υπάρχουν, οι οποίοι απολύθηκαν από τη ξενοδοχειακή βιομηχανία των περασμένων έτος. Σε αυτήν την περίπτωση είναι έναν κόστος, μία δαπάνη των 7 εκατομμυρίων, έτσι ώστε με βάση ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης να απασχολούνται και να καταρτίζονται οι άνεργοι που σήμερα είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, για να μπορέσουν να αποκτήσουν δεξιότητες, αλλά και να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας. Η τρίτη δέσμη των σχεδίων μας και των μέτρων είναι η πλήρης αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Με βάση το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα ανακοινώνουμε και θα υλοποιήσουμε με μία δαπάνη 35 εκατομμυρίων ευρώ σχέδια τα οποία θα αφορούν παροχή κινήτρων για εργοδότηση ανέργων με έναν εκτιμόμενο κόστος των 17 εκατομμυρίων. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε επιδότηση του μισολογικού κόστους πέραν του 75% σε μία επιχείρηση, έτσι ώστε να προσλαμβάνει ανέργους. Αυτό σημαίνει σε ένα μισό των 1.000 ευρώ, το μόνο κόστος του εργοδότη θα είναι στα 250 ευρώ, λόγω του ότι θα καλύπτουμε και το κόστος των κοινωνικών ασφαλίσεων. Ένα σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης και δεν έχουν συμμετέχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το οποίο θα είναι με έναν εκτιμόμενο κόστος των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπρόσθετα για πρόσληψη πάλι σε επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα ένα νέο σχέδιο με εκτιμόμενο κόστος 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αφορά πάλι νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών, και πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο θα είναι και κατάρτιση με υποχρέωση απασχόλησης από τον εργοδότη. Αυτό αφορά τη δεύτερη δέσμη μέτρων,
τα οποία ουσιαστικά αφορούν ανέργους που σήμερα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρόν ή θα εγγραφούν στο Μητρόν Ανέργων των Υπηρεσιών Δημόσιας Απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ένα θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση είναι τα εργασιακά δικαιώματα, έτσι ώστε να προστατευθούν από οποιασδήποτε μονομερείς αποφάσεις. Εκτός των προϋποθέσεων, οι οποίες υπάρχουν για οποιουσδήποτε θα ενταχθούν στα νέα μας σχέδια, τα οποία θα είναι μη απολύσεις προσωπικού, μη μειώσεις μισθών, θα πρέπει οποιαδήποτε επιχείρηση αντιμετωπίζει πρόβλημα και πραγματικά θα αποφασίσει ότι θα πρέπει να δει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα είναι βιώσιμη. Υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες, υπάρχει ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων, υπάρχει ο νόμος περί προστασίας μισθών και είμαστε πρόθυμοι, εάν και οφείλει να αποταθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε το πρόβλημα που αντιμετωπίσει. Οποιαδήποτε επιχείρηση όμως, θέλω να σημειώσω, λαμβάνει μονομερείς αποφάσεις, οι οποίες συνιστούν καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, εκτός των αποκλεισμών της από οποιαδήποτε σχέδια και σχέδια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα ληφθούν και άλλα μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας, μέτρα τα οποία αφορούν και επιτόπου ελέγχους, αλλά και στέρηση κάποιων δικαιωμάτων, τα οποία σήμερα απολαμβάνουν από το Υπουργείο Εργασίας και γενικότερα. Θέλω να πω ότι η δαπάνη για τα νέα μας σχέδια θα υπερβεί τα 106 εκατομμύρια, είτε αυτά είναι από τον προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε αυτά είναι τα σχέδια και τα σχέδια τα οποία θα επεκτείνουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου, είτε αυτά είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θέλω να σημειώσω ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη με στόχευση τη στήριξη των επιχειρήσεων που πραγματικά με βάση τα δεδομένα της πανδημίας θα συνεχίσει να έχει πρόβλημα. Στόχος μας είναι και η στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων. Όπως έχει αναφέρει ο συνάδελφος Υπουργός Οικονομικών, μέχρι τώρα τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν φέρει αποτέλεσμα, όμως έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε αυτά τα μέτρα τα οποία και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, ότι ουσιαστικά μέσω του προγράμματος SURE έχουν εγκριθεί, αλλά και η συνέχιση της στήριξης των επιχειρήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Υπουργό Εργασίας. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο στάδιο των ερωτήσεων. Παρακαλούν τη δημοσιογράφη που επιθυμούν να υποβάλουν ερώτηση, μία ο καθένας παρακαλώ, να αναφέρουν το όνομα και το μέσο που εκπροσωπούν. Ο κύριος Σαδάμ. Κατά πόσον σας ανησυχεί το γεγονός ότι κάποιες επιχειρήσεις φαίνεται ότι ήδη αποφάσισαν να μην συνεχίσουν να λαμβάνουν τη στήριξη που τους παρέχεται και προετοιμάζονται για απολύσεις από την 1η Νοεμβρίου. Μάλιστα. Πρώτον να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αυτές τις ενδείξεις. Αντίθετα, και τα στοιχεία της ανεργίας δείχνουν ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις. Έχετε αναφέρει ότι κάποιες επιχειρήσεις θα επιλέξουν όπως μη συμμετέχουν στα σχέδια και να απολύσουν το προσωπικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει κάθε επιχείρηση να σκεφτεί και κατά πόσο η επιθυμία της δεν είναι μόνο να μη συμμετέχει σε αυτά τα σχέδια,
αλλά γενικά σε όλα τα σχέδια τα οποία επιδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από όλα όσα λαμβάνει σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος των επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε αυτά τα σχέδια, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ανθρώπινο δυναμικό σε μια επιχείρηση είναι ένας από τους πιο ουσιαστικούς παράγοντες και της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ. Παναγιώτης Ρουγκάλας από την Καθημερινή. Να αναμένουμε στους επόμενους μήνες... Λοιπόν, με έμφαση στον τουρισμό...